Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Καλά είμαστε εσείς. Πάντα καλά, Τάσο μου. Αφού απέτυχες έναν εκ των δύο βασικών στόχων, ναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ναι, να στρέψει το ενδιαφέρον της, υποχρεούται, πολύ σωστά είπες, στον έτερο βασικό στόχο, που είναι το πρωτάθλημα. Εντάξει, σίγουρα ανάμεσα στις δύο τρόπια είναι το πιο βασικό. Ναι. Απλά εννοώ ότι ήταν ουσιαστικά και τα δύο, ναι, είναι κάτοχος, ναι, και των δύο. Ήταν και ο δρόμος εύκολος μετά τον Άρη, εφόσον πέρασε, ναι, ναι, τον Άρη, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπράβο. Γιατί... Και αντίστοιχα έχω πει, έλεγα, ας πούμε, ότι εφόσον ο Άρης είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο, αυτή τη φορά και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά θα έχει την ταμπέλα του φαβορή και έχει τεράστια ευκαιρία να φτάσει στον τελικό. Σωστά, τον είχε και με τη Λαμία πιο παλιά το, στα μπέλα για το φαβορί, αλλά δεν έχει καταφέρει. Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι έχει την ταμπέλα του φαβορί. Από εκεί, ναι, και πέρα, ναι, το τι θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Όχι, όχι, okay, αλλά όταν έχει ξεπεράσει. Είναι πιο σοβαρό φέτο για μένα, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, και σε όλα τα μεγάλα μάτσα. Απλά μπορεί, ξέρεις, επειδή τα μεγάλα μάτσα να είναι εύκολα διαχειρίσιμα με τον Βασιλάκη, του Ακυμάτσιου, να μην είναι τα αντίστοιχα εύκολα διαχειρίσιμα με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Όμως έχει δείξει και πολύ καλή εικόνα σε άλλα μάτσα, όπως πρόσφατα με τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό, ναι. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά με τον Μάντζιο και έχει, ναι, καλύτερη εικόνα. Τον έχει συμμαζέψει. Σίγουρα πάρα πολύ θετική εικόνα. Χθες άσχετα με το χθεσινό, που για μένα δεν ήταν καλή εικόνα. Όχι, του, όχι, όχι, όχι. Και δεν άκουσα να μην την πρόκληση στα 120 λεπτά μετά. Εννοείται ότι δικαίωση. Και ενώ αγωνιστικά την άκουσα, δεν βάζω μέσα στην διαδικασία της συζήτησης διαιτητικά, ούτε θα το κάνω, θυμάστε. Ναι, 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 όχι. Γενικότερα. Εγώ θα πω, θα συμφωνήσω με τον Μάντζιο που είπε, το είπα και στον πρόλογο, ότι ο Νταμπάνοβιτς είναι ένας κακός διαιτητής. Και, θα είναι ντροπή να ξανάρθει να ξανασφυρίξει στην χώρα μας. Τώρα στη δικιά του ας κάνει τη στιγμή. Εγώ θα θυμίσω ότι το έχουμε πει άλλες 4 φορές στον ΑΕΚ. Εντός εισαγωγικών στον ΑΕΚ, δεν είμαι επίσημος, ενώ σε ρεπορτάζ ΑΕΚ στήριξε 6 φορές και τις περισσότερες, τις 5 από τις 6 τουλάχιστον, έχει και φοβερά παράπονα από τον τύπο. Τέλος πάντων, το θέμα για την ΑΕΚ είναι η επόμενη μέρα, εκεί που εστιάσουμε. Με την ομάδα να έχει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό από το κομμάτι για να κλείσει έναν κύκλο αντίστοιχων απαιτήσεων πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θυμίζω όλα ξεκίνησαν με τα διακοπή με τα ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό, ενδιάμεσα τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, ξανά τον Άρη όπως είδαμε χθες και τώρα τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Πρέπει να κερδίσει την έδρα μιας ομάδας που είναι αίτητη για τα τελευταία 10 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 10 πρωτάθλημα και 3 κύπελο. Mm-hmm. Για το πρωτάθλημα δεν παίζει πρωτάθλημα. Ναι, ναι, 13, αλλά ακόμα συνολικά 13, ναι, 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 με τον, ναι, ναι, πλέον δεν είναι νέος προπονητής, αλλά με, τον, με, τον με την αλλαγή προπονητή, ναι. Επίσης μια ομάδα που πραγματικά η αλλαγή προπονητή την έχει βοηθήσει σωστά, στο, πάρα πολύ, πάρα στο 200%. Ναι, πραγματικά είναι άλλη ομάδα ο Ατρόμητος. Αν τον είχε από την αρχή σας, να ήταν και by far ήδη μέσα στη διαδικασία των play-offs. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάει και να κερδίσει. Με ποιος θα πάει. Να διαχειριστεί και κάποια προβληματάκια, αναμενόμενα. Αλλά έχοντας και σκέψεις που, εντάξει, θα μας βγει αυτό το match και αυτό το παιχνίδι με διπλό, θα καταφέρει να αφήσει πίσω της αυτόν τον αποκλεισμό, να την έχει επηρεάσει. Αγωνιστικά νομίζω ότι δεν πρέπει να την έχει επηρεάσει, ποιος άλλος δεν νομίζω ότι στο αγωνιστικό κομμάτι έδειξε κάτι σε επίπεδο να προβληματίζει. Άσχετα με την κουβέντα μπορεί να γίνεται με θέσεις, με ενίσχυση, με οτιδήποτε. Εγώ λέω βάσει της εικόνας του αγώνα με τον Άρη. Ναι. Πρέπει να δούμε πώς την έχει επηρεάσει ψυχολογικά, πνευματικά, γιατί κακά τα ψέματα για μένα μετά το match of the adverb είναι το πρώτο ουσιαστικά αγωνιστικό χαστού και επί Αλμέιδα. Ναι. Σε επίπεδο αποκλεισμού του στόχου, επαναλαμβάνω, ναι, όχι ναι, της εικόνας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πρέπει, καταλαβαίνεις. Ναι, 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 να καταλαβαίνουμε και να διαχωρίζουμε, γιατί μπορεί κάποιοι να λένε «Α, αρχίζω να βαράνε, ξέρω εγώ, αουα». Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Πρέπει να δούμε πραγματικά, όμως, μετά από έναν αποκλεισμό, και ειδικά όταν έρχεται απέναντι, με πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ, έτσι. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έχει μπροστά της, πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ δύσκολο, που μεγαλώνει το βαθμό, έτσι, είτε σε επίπεδο επιτυχίας, είτε σε επίπεδο αποτυχίας,
το πώς θα το αντιμετωπίσει η ομάδα. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ καταφέρει και περάσει μέσα από το Περιστέρι με το διπλό και μετά έχει τα δύο μάτια συνέδρα της να διαχειριστεί ακόμα περισσότερα πράγματα και να εκμεταλλευτεί οι πιθανές γκέλες των βασικών ανταγωνιστών της. Παρένθεση, επειδή παίζει και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το λέω έτσι, κλείνω την παρένθεση. Θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα μιλάμε για ένα πρωτοσματικό πέρασμα της ΑΕΚ από το Περιστέρι. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει όμως, θα πρέπει να, ανάλογα με τον τρόπο που δεν τα καταφέρει, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει μπει και σε μια διαδικασία προβληματική, η οποία θα της γίνει ακόμα μεγαλύτερα και πιο δύσκολη, λέω εσύ στρέφειες, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά παίζουν ρόλο, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, γιατί τώρα, okay, ναι, μεν υπάρχει ένας αποκλεισμός, ναι, το λέμε, το χαρακτηρίζουμε αποτυχία, αλλά δεν σημαίνει ότι και η ΑΕΚ είναι και προβληματική ως εικόνα. Αυτό το μάτς ήταν καλύτερο. Δηλαδή, αν πάρουμε σε τα παιχνίδια μετά τη διακοπή, αυτό είναι το καλύτερο του μάτς, το χθεσινό, σε επίπεδο και διάρκειας εννοώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εικόνας, γιατί και με τον Ολυμπιακό ήταν ένα πάρα πολύ καλό ημίχρονο και με τον Παναθηναϊκό μετά το 70 ήταν πάρα πολύ καλή. Σε αυτό το μάτς όμως ήταν τουλάχιστον στο 120, από τα 120 μάλλον τα 90 ήταν πολύ καλή. Να το πω έτσι χοντρικά. Ναι. Οπότε ναι, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχει να διαχειριστεί και προβλήματα και ο Λιβάη Γκαρσία φαίνεται ότι θα προστατευτεί γιατί το χτύπημα. Δεν θα ρισκάρει. Ναι, 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 και το χτύπημα που λέγαμε τον Παναθηναϊκό. Προφανώς αγώνει του Αγροβιτσάκη, μην του δημιουργήσει πρόβλημα μεγαλύτερο και το να αφήσει και ξέρεις, παραπάνω. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι, γιατί... Εδώ να πω γιατί δεν είναι από. Συγγνώμη Γιώργο, είναι από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πραγματικά με Λιβάη. Και χωρίς Λιβάη, το πόσο διαφορετική είναι η ΑΕΚ. Πόσο επιδραστικό είναι. Το είδαμε και μας φέρνει και το Παναθηναϊκό χωρίς τον Ιωαννίδη, τον είδαμε στη Λεωφόρο, ναι. Στο Καρισκάκι και ο Ολυμπιακός χωρίς τον Αλκάμπη, το βλέπουμε καιρό τώρα. Το Φορτούνιο όταν λείπει. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι, δεν είναι ένα κλικ πιο σημαντικό. Σε μία αναφορά τώρα τι είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και να το δω όσο το σήμερα ξέρω κόσμο, θα ένα χτύπημα, ένα χτύπημα μπορεί να μετατραπεί σε μάτωμα και το μάτωμα να κάνει μυϊκό. Ναι. Θα τα κάνουμε τα γυράκια, ναι, ναι. Αλλά δεν λέω ότι αυτό γίνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Τα λέω γιατί πολλοί θεωρούν ότι κάτι κρύβεται, ρε παιδί μου, πίσω από το σκοτάδι της. Ναι, της ενημέρωσης του. Ναι, καμία σχέση. Δεν κρύβεται τίποτα, ό,τι υπάρχει, το λέμε. Δεν είμαστε επιστήμονες, δεν έχουμε τα ιατρικά αναγκυρώσεις στα χέρια μας, έτσι, για να μπορούμε πολλά παραπάνω. Ο Σιμάνσκι έχει εκτίσει ποινή τιμωρίας. Για μένα αυτή η απουσία είναι μικρότερο ακόμα και είναι πολύ, σε πολύ καλή αγωνιστική σεζόν ο Πολωνός. Αλλά είδε το Γιόνσον και χθες και με τον Παναθηναϊκό όταν μπήκε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και είναι ευχάριστο αυτό για την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο και όσα πήρε η ομάδα από τον Πάγκο και από τον Παύλο Φερνάντες και από τον Σέρχιο Αραούχο, που δείχνει ότι έρχονται ακόμα και πιο κοντά στο 100% για να μπορούν να υπολογίζονται για βασικοί. Εμένα ο Αραούχο μου βγάλει εικόνα να μπορεί να μπει άμεσα, πολύ άμεσα. Ναι. Να παίξει δηλαδή και την Κυριακή βασικός. Και εφόσον δεν θα παίζει και ο Λιβάη Γκαρσία, να ξεκουράσει και λίγο τον Τσούμπερ, να του δώσει λίγο ανάση, να έρθει από τον Μπάγκο ο Τσούμπερ, κάτι έτσι τέλος πάντων, γιατί έχει πάρει και αυτό πολύ σερή. Πολλά σερή παιχνίδια, ναι. Ναι, 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 πάρα πολύ μεγάλο σερή από τη διακοπή και έπειτα. Έχουμε ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν λογικά μέχρι το Σάββατο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Φτάσαμε γιατί αναγκαστήκαμε να το γίνει αλλιώς, γιατί σήμερα γύρισε ο Μάρκα από θεραπεία. Ναι, εντάξει, σήμερα, ναι. Ο Κάλλινς προπονήθηκε κανονικά. Επίσης, μικρό το κακό θα πω γιατί έχουμε δει το Μήτογλου, όποτε παίζει το παιδί είναι. Ναι, όντως. Να χτυπήσει το ξύλο. Πραγματικά, ήρα 100 σούπερ, είναι. Σούπερ τα πάει και χθες ήταν εκπληκτικός. Και περιμένουμε να δούμε. Τώρα στα μεταγραφικά, το έλεγα και το μεσημέρι, η ΑΕΚ, εμείς έχουμε αναδείξει, νομίζω, τα κενά της και τα οποία βγαίνουν και στο χορτάρι, όπως έχω πει, τα κρέα μπατιά είναι υποχρεωμένα κάνει για μένα ουσιαστική αναβάθμιση. Ναι. Το νομίζεις τώρα. Anyway, φωνάζει ακόμα περισσότερο όταν λείπουν και ο Χατζησαφή μένει με τον Μοχαμάτι. Κυρίως όμως νομίζω ότι και με αυτούς θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Ωστόσο στην ΑΕΚ δεν λειτουργούν με το τι λέει ο Τσαγκίδης, γιατί μπορεί ο Τσαγκίδης να είναι και καταπιέσει πλέον τώρα για το μεσημέρι, ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων, είναι οι απόψεις μας αυτές. Όταν λέμε ότι εμείς θεωρούμε, δεν είναι ότι είναι της ΑΕΚ. Ναι. Κάνω πάλι τα λιράκια, γιατί ο κόσμος μας ακούει και δεν νομίζω ότι μας καταλαβαίνει ό,τι θέλει να καταλάβει, επειδή όταν έχεις κανονικά αποτελέσματα, ξέρεις, προέχει το ανάθεμα από το να ακούσω καθαρά τι μου λένε. Ναι. Θα περιμένω να δούμε, θα επιχειρηθεί να γίνει μια-δυο κινήσεις,
Δεν ξέρω αν θα φορούν μόνο το αριστερά κουτσάνε στο δεξί ή αν θα φορούν καν αυτά. Γιατί, εδώ βέβαια το έχουμε ξαναπεί μαζί. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει μια λύση πάλωμα, μια πλέον προσθήκη. Και συνήθως οι βασικές επιλογές για να λύσει το πρόβλημα σου αυτό, εφόσον έχεις και πέφτει συμβόλαια, είναι το καλοκαίρι. Ναι. Οπότε θα δούμε αν θα γίνει σε αυτές τις κινήσεις άμεσα. Προφανώς ότι αν είναι δυνατό και εφικτό να αποκτηθεί ένας που θεωρούν ότι είναι ο βασικός και τον θέλουν και για το χρόνο και για τα πολλά, για τα πολλά επόμενα χρόνια τέλος πάντων θα κάνουν κίνηση, αλλά δεν μοιάζει τόσο εφικτό να συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, για να αποκτήσει μια διακίνηση είτε στο συμμεσοφλητική γραμμή και προς αριστερά, είτε στα χαφ, θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Περιμένουμε στο τέλος της περίοδου. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά.